σε αυτό το οποίο λέτε, που είναι ουσιαστικά. Ναι, εγώ θα προσπαθήσω, εγώ σέβομαι και το χρόνο όλων. Ο καθής εδώ, όταν προσκαλείται, πρέπει να σέβεται και τους συνομιλητές του και ως προς το χρόνο και ως προς την δυνατότητα που έχει ο καθένας να τοποθετηθεί. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή την ώρα η Ελλάδα και τα ζητήματα έτσι όπως τα αντιμετωπίσουμε και όπως τα άκουσαν, τα συζητάμε και εδώ στο τραπέζι και έξω από αυτό το τραπέζι, κάνουμε νομίζω ένα λάθος. Υποτιμούμε σε πρώτη φάση την εξαίρετη δουλειά που κάνουν οι διπλωμάτες μας, τους οποίους συμβουλεύονται οι πρωθυπουργοί κάθε κυβέρνησης και οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά τους και έχουν τη συνέχεια και του κράτους και των εθνικών θεμάτων, ενώ έχουν τη συνέχεια των εθνικών θεμάτων κατά τη διάρκεια διαχρονικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο γεγονός είναι ότι ξεχνούμε όλοι, κάνουμε πως δεν θυμόμαστε. Υπάρχει άγνοια ενδεχομένως. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν υπάρχει άγνοια. Δεν μπορεί κανείς να τα γνωρίζει όλα, αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό. Το γεγονός ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι υπέρτερες και μακράν σε σχέση στην περιοχή και στα Δυτικά Βαλκάνια και στην νοτιοανατολική άκρη της Ευρώπης. Είμαστε μακράν ο πιο καλά εξοπλισμένος στρατός και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το παίρνουν υπόψη του σοβαρά και στη συμμαχία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γνωρίζει και η Τουρκία, το γνωρίζουν άπαντες. Το τρίτο είναι ότι το θέμα με την Τουρκία δεν είναι διμερές ζήτημα και εκεί γίνεται ένα πολύ μεγάλο λάθος και μια σπέκουλα για εσωκομματική, για εσωστρέφεια, για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις στο εσωτερικό κοινό από τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου και αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι διμερές θέμα. Η Τουρκία αυτή την ώρα ξεδιπλώνει μια πολιτική. Ενδεχομένως να θέλει να αναθεωρήσει και τη στάση της με τις συμμαχίες. Μπορεί να θελήσει να αλλάξει τη συμμαχία της από το ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον της για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το μεταθέσει προς το τρίπολο το οποίο έχει δημιουργήσει Τουρκία, Ιράν, Ρωσία, γιατί ενδεχομένως τα συμφέροντά της να εξυπηρετούνται καλύτερα. Αυτά λοιπόν τα παρατηρούν οι διπλωμάτες μας με πολύ μεγάλη προσοχή. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι η δημιουργία του κουρδικού κράτους στα ανατολικά της σύνορα είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, αλλά και οι προεδρικές εκλογές του 2019 για τον πρόεδρο Ερντογάν. Όλα αυτά σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στην Κύπρο η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι είναι εγκύτρια δύναμη, αλλά και κατοχική δύναμη, η οποία αυτή την ώρα δεν έτυχε της προσοχής είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Στο ΔΕ ΑΦΡΙΝ που ελέγχθη. Γι' αυτό και δεν ήθελε στις συζητήσεις του Κράνου Τανά να έρθουν. Γι' αυτό και λειτουργεί όπως λειτουργεί αυτές. Τώρα. Αλλά έχουν κατοχυρωθεί όμως ναι, αυτά. Πλέον. Όλα αυτά είναι κρίκη λοιπόν μια αλυσίδα. Ήταν μια επιτυχία του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτά είναι κρίκη λοιπόν μια αλυσίδα, την οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Άρα δεν είναι διμερές το θέμα. Και εκεί επιστρατεύουμε και τη στρατιωτική διπλωματία και την διπλωματία και τις συμμαχίες. Τώρα, στο εσωτερικό μέτωπο, θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους να ληφθεί μια απόφαση από τους πολιτικούς αρχηγούς, η οποία να λέει ότι θα αφήσω στο περιθώριο τη διάθεσή μου για αντιπολίτευση, για κριτική, ένθεν κακήθεν, και θα συνεννοηθώ στα εθνικά θέματα, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, που έχουν όνομα και επώνυμο, οι δηλώσεις οι οποίες ακούστηκαν, εμένα με βρίσκουν απέναντι. Ναι, αλλά εγώ λέω τα ονόματα. Εμένα, εσείς φοβάστε εμένα, να τα πείτε, όχι, όχι καθόλου. Εγώ μιλώ πολιτικά, δεν ονομαστικοποιώ. Διότι, εσείς συμφωνείτε με αυτήν την τακτική στελεχών της Νέας Δημοκρατίας? Διαφωνώ απολύτως με όποιο στέλεχος πολιτικό. Είτε προέρχεται από την παράταξή μου, τη Νέα Δημοκρατία, είτε προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη παράταξη, αυτή την ώρα όπως εκπροσωπείται στη Βουλή, η οποία με χαμηλού επίπεδου επιχειρήματα, αλλά με υψηλού πολιτικού κόστους για την εικόνα προς τα έξω της χώρας, δημιουργεί εντυπώσεις, εγώ με αυτή τη λογική διαφωνώ. Είμαι απόλυτη σε αυτό το ζήτημα. Μεταξύ του Ερντογάν και του Τσίπρα, ποιον εμπιστεύεστε? Ασφαλώς, διαχρονικά οι Έλληνες και ο πολιτικός κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους πρωθυπουργούς του. Αλίμονό μας, εάν πούμε ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Έλληνα πρωθυπουργό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούω τι λέει ο Ερντογάν. Σε καμία περίπτωση, διότι είναι γείτονας και πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Και νευρικός γείτονας και επιθετικός γείτονας. Δεν είναι καθόλου νευρικός κατά τη γνώμη μου. Ο κ. Ερντογάν έχει μία στρατηγική, η οποία συνοψίζεται στο ότι ξεδιπλώνω την ατζέντα μου, την αποκαλύπτει. Δεν διεκδικώ, λέει, εδάφη και κυριαρχικά δικαιώματα άλλων, αλλά κάνει φασαρία. Κάνει φασαρία γιατί του οφείλουν κονδύλια για το προσφυγικό ζήτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει φασαρία γιατί αυτή τη στιγμή μόνος του στο Αφρίν επιχειρεί και ό,τι εδάφη πάρει θα είναι δικά του, αφού δεν είχε δυνάμεις, ούτε κανείς άλλες να τον βοηθήσουν. Πρέπει να σας πω ότι ούτε οι ΗΠΑ έκαναν πολύ φασαρία εκεί εις βάρος του, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε για να δούμε πώς η Ελλάδα πλασάρεται σε αυτή την γεωπολιτική συνθήκη, η οποία είναι τελείως νέα, αλλά έχει και στοιχεία τα οποία θέλουν, χρήζουν προσοχή. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω
Πολύ... Εγώ το δούλεψα αυτό το θέμα επί τρία χρόνια. Πολύ, πολύ σύντομα να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση πέραν των εθνικών, έτσι, γιατί είναι και θέματα επικαιρότητας. Πολύ σημαντικά, ξέρετε, είδα, γιατί... είδα ότι κάνατε μια δήλωση, με αφορμή τις δηλώσεις του κυρίου Δαβάκη και του κυρίου Φωτίλα. Και το λέω γιατί είστε από εκείνους τους βουλευτές που έχετε κινητοποιηθεί για θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να μου πείτε, με τη δήλωση του κυρίου Δαβάκη αφενός για τους Ρωμά και με του κυρίου Φωτίλα, παρότι τις διόρθωσαν μετά, συμφωνείτε, διαφωνείτε, θεωρείτε ότι δημιουργείται πρόβλημα στην εικόνα της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ τη λέω, βάζω την υπογραφή μου από κάτω, κύριε Κοντρότσο. Νομίζω ότι όλοι λοιπόν, μας και την έβαλα την υπογραφή βάζουμε. Μου. Όχι, όχι, όχι. Γιατί μας. Ακούω και από συναδέλφους που λένε θέλω να σχολιάσω. Και... δεν σχολιάζω συναδέλφων τα λεγόμενα. Σχολιάζω πολιτικές πράξεις ή πολιτικές παραλήψεις. Ναι. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία παγίως την κοινωνική ατζέντα, η οποία συμπεριελάμβανε όλες αυτές τις ομάδες, την είχε πολύ ψηλά κάποτε στις προτεραιότητές της. Όταν λοιπόν την τελευταία εβδομάδα βλέπω εγώ συστηματικά που δουλεύαμε πάντοτε πάνω σε αυτή την κοινωνική ατζέντα με πολύ ευαίσθητο τρόπο και απευθυνόμενη σε αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αποδομείται μέσα σε μία εβδομάδα μόλις, διότι η συγγνώμη, ξέρετε, αποδεκτή, αλλά ο πολιτικός πριν μιλήσει πρέπει να σκεφτεί τις συνέπειες της δήλωσής του. Και θα πρέπει. Όχι μόνο αυτό. Η συγγνώμη συνήθως έρχεται μετά από παρέμβαση του κόμματος. Ότι λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά την τελευταία εβδομάδα αποδομείται συστηματικά. Μάλλον προς μια ατζέντα. Μάλλον συνετρίβει. Προς μια ατζέντα που δεν είναι στη βασική της, στο βασικό της διαλέξεω. Συνετρίβει με εκδούπο η κοινωνική μας ατζέντα. Δεν την αφήνετε όμως να μιλήσει. Με εκδούπο η κοινωνική ατζέντα, διότι είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα από μια διάθεση σε μία τοποθέτηση να πεις κάποια πράγματα σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Εδώ υπάρχει μια πολιτική φιλοσοφία. Ή υιοθετούμε μια κοινωνική ατζέντα, η σημερινή Νέα Δημοκρατία όπως την υιοθετούσαμε πάντοτε, ή την απορρίπτουμε. Και αν τα στελέχη μας αρχίζουν το ένα μετά από το άλλο, ζητώντας βεβαίως συγγνώμη στη συνέχεια, να αποδομούν μια κοινωνική ατζέντα, την οποία υπηρετήσαμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και η οποία απέδωσε και καρπούς στην κοινωνία, και βέβαια και τώρα χρειάζεται ακόμη περισσότερο σε τέτοιους δύσκολους καιρούς, λυπάμαι πάρα πολύ. Θεωρείτε ότι απομακρύνεται δηλαδή η Νέα Δημοκρατία από αυτή την κοινωνική ατζέντα? Νομίζω ότι εάν δεν βγει με τρόπο ρηξικέλευθο να τοποθετηθεί επί των θεμάτων αυτών με συγκεκριμένο πολιτικό τρόπο, με πολιτικό τρόπο, και ο πολιτικός τρόπος είναι με προγραμματική θέση, με τοποθετήσεις των στελεχών στο σύνολό τους επί της κοινωνικής ατζέντας και όχι με δηλώσεις του τύπου που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, νομίζω ότι αυτό δύσκολα θα αναταχθεί. Να τη δείτε γιατί αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, και εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Δεν έχω διαγραφεί εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι. Δεν έχω διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δαβάκης δεν διαγραφεί. Εσείς τι θέλετε στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπακώστα? Εσείς δεν γνωρίζετε. Εσείς δεν γνωρίζετε αν είμαι, έχω διαγραφεί από το κόμμα της Δημοκρατίας και δεν το ξέρω. Μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα εννοείται. Κάντε ένα τραπέζι για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, μόνο μια κουβέντα. Κύριε Συνδικάτη, επειδή το είπατε 2-3 φορές. Το είπατε 2-3 φορές. Μου έχει συμβεί αλήθεια πολλές φορές, αρκετές μάλλον φορές, και δεν αφορά μόνο εσάς, έτσι. Διάφορους πολιτικούς, να έχετε άποψη για το πώς πρέπει να κάνει ο καθένας την εκπομπή του. Εγώ σας κάλεσα, σας τίμησα. Και ως Συνδικάκι και ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Κοντρότσο, επιτρέψτε μου. Να είστε και εσείς λίγο ευγενείς απέναντί μου. Δεν σας επιτρέπω τώρα για να κλείσουμε την εκπομπή. Μια κουβέντα μόνο. Κύριε Συνδικάκι, αφήστε. Η κοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ψηλά. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το έχει δείξει και με πολιτική πράξη και με πολιτικές θέσεις, αλλά και για τους Ρωμά έχουμε κάνει μάχη. Και συνεχίζουμε να κάνουμε. Ποτέ δεν είχαμε έκπτωση. Κυρία Παπακώστα, στο κοινωνικό κράτος. Προχθές προσέβαλε τα άτομα με αυτισμό πάντως. Όχι, εσύ δεν προχθές προσέβαλε τα άτομα με αυτισμό. Έβαλε για να γίνει ο SMS. Εσύ να πα κάνει κοινωνικό σύντομα, να δει που κάθεται στον ελληνικό λαό. Προχθές προσέβαλε τα άτομα με αυτισμό. Απάντησε ο κύριος Γιακουμάτος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι περαιτέρω. Αυτό δεν αφορά στην περίοδο διακυβέρνησης. Γι' αυτό. Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ είπα κάποτε η Νέα Δημοκρατία είχε ψηλές προτεραιότητες. Εγώ αναφέρομαι στο γεγονός ότι την τελευταία εβδομάδα τα στελέχη μας επιδίδονται σε μια επίθεση φραστική, την οποία εγώ θεωρώ εξόχως ντροπιαστική, απέναντι σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ουδείς
αντιλαμβάνεται ότι έτσι όπως το λέτε είναι σαν να υπάρχει κάποια οργανωμένη στροφή. Όχι, όχι, όχι. Έτσι όπως το λέω, εγώ κατά τη γνώμη μου. Τώρα έτσι, αφήστε σε πετάξα. Εγώ έτσι το θέλω. Κύριε Γιακουμάτε, πείτε τα δικά σας. Για να τελειώσω, να πείτε την τελευταία της φράσης. Εγώ πιστεύω ότι η ατζέντα της δημοκρατίας καθορίζεται από την ηγεσία της και τον κύριο Γεωργιάδη. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είστε ζωηροί μία η ώρα τη νύχτα όλοι. Χαίρομαι γι' αυτό. Εγώ λοιπόν θεωρώ, κύριε Κοντρότσε, ότι κοιτάξτε, στα πολιτικά κόμματα δεν είναι δύο, ήταν περισσότερες. Είναι ευρωπαϊκή. Η ερώτησή μου ήταν έτσι όπως το είπατε, αν θεωρείτε ότι είναι οργανωμένη στροφή. Όχι, με προσβάλλει και εμένα. Και ακούστε, κύριε Κοντρότσε, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια στροφή η οποία εμένα με θλίβει και με λυπεί βαθύτατα. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα περί τον Πρόεδρο η οποία δεν αντιλαμβάνεται τα θέματα αυτά ή δεν υιοθετεί, αν θέλετε, την αντίληψη που είχαμε πάντοτε. Ότι η κοινωνική ατζέντα πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες μας. Αυτό εγώ πολιτικά το αναδεικνύω. Δεν είναι άποψη μου. Στοιχειοθετείται από τις τοποθετήσεις των συγκεκριμένων βουλευτών. Εξάλλου δε, σε εποχή που τα δικαιώματα πρέπει, σε εποχή όπου η λέλαπα της οικονομικής κρίσης έχει καταπατήσει τα πάντα, τα δικαιώματα πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Θα πρέπει να τα προστατεύσουμε και την κοινωνική ατζέντα θα πρέπει και να την αναδείξουμε. Και τα άτομα με τις ανάγκες και σε όλα δεν είναι μάγκες. Και για τσουρωμά. Επειδή, επειδή εγώ θέλω να είμαι, πολύ fair ή όσο fair μπορώ, μία τελευταία κουβέντα. Κύριε Γιακουμάτε, κυρία Παπακώστα. Δεν μπορεί να είναι υποδυναμή. Δεν μπορεί να είναι υποδυναμή. Δεν μπορεί να είναι στα 2018. Από βουλευτή, ο οποίος προήλθε από άλλο κόμμα ομολογουμένος, από το κύριο από το ποτάμι. Και ο οποίος είναι αναπληρωτής όμως τομέαρχης, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας τώρα. Ο οποίος δηλώνει ότι δεν μπορεί άτομο αμαία να είναι υποδιοικητής σε νοσοκομείο και να έχει δημόσιο αξίωμα. Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακούστε τώρα. Έκανα λάθος. Μα χαρακτηρίζει παράταξη για μια δήλωση. Κύριε Γιακουμάτε. Λοιπόν, εγώ σε αυτή την παράταξη υπήρξα, υπάρχω και κρούω τον κόδωνα. Ναι. Αν εσείς εφυσικάζετε. Μην κρούεις τον κόδωνα καθόλου. Γιατί οι μετρήσεις δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειαζόμαστε. Και εφυσικάζετε, διότι λέτε ότι είμαστε πρώτοι και δεν χρειάζεται να τοποθετούμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή τη σχολή. Εσείς τα λέτε μόλις, τα ακούτε. Δεν έχουμε τέτοια λογική. Μισό λεπτό. Κύριε Συντηχάκη, μια τελευταία δήλωση από εσάς, τον κύριο Χριστίδη.